Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα. Οπότε θα κοιτάξω τα post που έχετε αφήσει στο subreddit του καναλιού. Όσοι δεν έχετε ιδέα για τι πράγμα μιλάω, έχετε καταλάβει ήδη ότι αυτό είναι μια εισαγωγή για να σας πω πληροφορίες που πιθανότητα δεν σας νοιάζουν και πάτε να το σκυπάρετε αυτό το κομμάτι. Ενώ σε αυτό το κομμάτι μπορεί να έδινα τον αριθμό της κάρτας μου, εντάξει, και να μου κλέβατε και τα 17 ευρώ που έχω μέσα. Και με όλο αυτό που έχω κάνει τώρα, σε έχω κάνει να μην κάνεις skip αυτό το κομμάτι, να το ακούσεις και να μην πάρεις καμία πληροφορία. Αυτές τις πληροφορίες θα τις πω τώρα, ή μήπως θα πω όντως τον αριθμό της κάρτας μου. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να αποστάρετε και εσείς πράγματα, υπάρχει link κάτω στην περιγραφή. Από την άλλη, ακόμα και αν δεν θέλετε να αποστάρετε πράγματα, πάλι μπορείτε να πατήσετε το link, να πάτε στο subreddit και να κάνετε upvote ή downvote ό,τι σας αρέσει ή ό,τι δεν σας αρέσει, ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να το δω στο επόμενο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, 45-92-97-28, πλάκα κάνω, δεν θα σας πω ποτέ τον αριθμό της κάρτας μου, περνάμε στο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μήνα, παιδιά, κάνετε φανταστικά intro, εντάξει, δεν ήξερα ποιο να πρωτοδιαλέξω. Παρ' όλα αυτά είναι εντάξει, τα κρατάω καβάτζα για την επόμενη φορά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο intro έχει φτιαχτεί από τον Ανατινάζω Σκύλους. Α, έχουμε φίλους κριτικούς στο Reddit. Αν είσαι από την Κρήτη, αυτό είναι αστείο και επίσης γενικά μην ανατινάζετε σκύλους. Ή γενικά πράγματα είναι επικίνδυνο. Ακόμα και ανάσταση να είναι, μην ανατινάζετε πράγματα, ναι. Όπως και να έχει, περνάμε τώρα στα post αυτού του μήνα. Το πρώτο post λοιπόν είναι από τον Dioco2003 και είμαι εγώ ως Μοναλίζα. Και κάτσε να δούμε λίγο. Όντως, παιδιά, λειτουργεί όπου κι αν πάω, με κοιτάω με στα μάτια. Νομίζω ότι άμα κλείσω και τα μάτια μου, ακόμα κι αν κοιμηθώ, ακόμα θα τη βλέπω αυτή την εικόνα. Πιθανότητα κι εσείς. Δεν ξέρω ποιος θα φταίει για τους εφιάλτες, εγώ ή ο Dioco2003. Το επόμενο είναι από τον HotAd6419. Έχω την εντύπωση ότι απλά δεν χρειάζεται καν να λέω τα ονόματά σας, εντάξει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φάση. Λέει, άλλος ένας ήρωας που καταστράφηκε από τα ναρκωτικά και δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα του καμνί, φίλε. Αλλά το ένιωσα αυτό, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, για ποιο λόγο είναι μέσα. Έχει σκοτώσει κάποιον. Πάντως φαίνεται ότι είναι σε άθλια κατάσταση και το σκαμνί και φυλακές. Ο μέγας λετζιτίδιος και επιβλητική του μύτη. Εντάξει, αν ας πούμε δεν τρομάξε με τη Μόνα Λίζα, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πιο τρομακτικό. Εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο είναι βιντεάκι, οπότε πάμε να το δούμε μαζί. Είναι από το Shrek κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί. Υπάρχει μια δυνατότητα. Μπράβο, είναι καλό το edit. Μ' αρέσει που μένει αυτό το meme για τη μύτη μου, ας πούμε. Όχι, ψέματα λέω. Οκ. A for effort. Έτσι θα καταντήσει ο Γιάννης 20 χρόνια όταν ο Γιάννης πάει στο ψυχιατρίο επειδή τρελάθηκε από τα PUBG comments. Ο Γιάννης θα είναι ξανθιά κοπέλα με τατουάζ. Αυτό είναι ένα λογικό άλμα. Λίγο χάνω το ενδιάμεσο, αλλά εντάξει, έτσι το δω φίλος. Εδώ είναι το προηγούμενο βίντεο με το Reddit που μόνο το YouTube έχει βάλει ότι παίζω PUBG, μάλλον επειδή το έχω στον τίτλο. Και έχει φτιάξει εδώ πέρα ο φίλος αυτό και από κάτω λέει You have become the very thing you swore to destroy. Συγγνώμη, παιδιά, μπήκε μόνο του, το άφησα. Ελπίζω να μην σας εξαπάτησα. Δηλαδή, αν σας εξαπάτησα, είστε και εσείς ηλίθιοι. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, λέει ξεκάθαρα βόλτα στο Reddit. Εξω και αν βλέπετε PUBG στον τίτλο και είσαι σαν ταύρο σε κόκκινο πανί, ας πούμε κάτι. Παιδιά, το επόμενο είναι υπέροχο. Εντάξει, είναι Among Us. Βλέπουμε ότι είμαστε όλοι εντάξει, αλλά υπάρχει και ένας impostor. Βρείτε τον impostor. Θέλει λίγο. Αυτό είναι υπέροχο. Το επόμενο ονομάζεται Λεωνάρντο Νταγιάννη και κάνει εξαιρετικό edit εδώ πέρα ο φίλος. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει με το πρόσωπό μου, εντάξει. Κάτι συμβαίνει, σοβαρό. Λες και με βρήκε κάποιος και μου λέει κάτσε το ποσίστη να σε σκιτσάρω και εκείνη τη στιγμή έκανα κολονοσκόπηση. Αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Εδώ ο Γιάννης μας στο MS Paint. Ναι, ξέρω το μαλλί του είναι λίγο μεγάλο αλλά μας κάνει και ξέρεις κάτι. Είναι πολύ καλύτερο από κάποια άλλα. Αυτό να πω. Επίσης είναι σχετικά εντάξει η μύτη μου αν εξαιρέσεις ότι μάλλον έχω ένα ρουθούνι. Κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Αλήθεια, έχω και τα δύο. Παρόλο που κάτι βράδυ, ας πούμε, το ένα είναι εκτός λειτουργίας. Εντάξει, αναπνέω μόνο από το αριστερό, ας πούμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχετε ποστάρει πάρα πολύ αυτό εδώ το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί το βρίσκεται διασκεδαστικό αυτό. Δηλαδή, τύπου έχει 4-5 post με αυτό. Και στα 4-5 post είναι απλά τυχαίες εθνικότητες. Ας πούμε, εδώ πέρα, ξεκάθαρα, ας πούμε, ζω σε λάθος χώρα. Εντάξει. Κάτι ελάχιστο μέσα μου θα μπορούσε να ήταν κοντά στις πυραμίδες, αλλά γενικά είμαι. Για να πίνω τσάι και να βλέπω τη Manchester United, ας πούμε. Ή μάλλον τη Manchester United. Και στο επόμενο, παιδιά, είναι αυτό που λέμε ότι η τέχνη, ας πούμε, είναι δυνατή και καμιά φορά περνάει μηνύματα. Εδώ ο Παναγιώτης λέει, προβλέποντας το μέλλον, έπρεπε. Δεν αντεχάλω την ψυχολογική βία. Και είμαι εγώ που έχω πάρει ένα μασέτι και έχω κόψει τη μύτη μου, η οποία, βρε Παναγιώτη μου, έχει βάλει και υπογραφή πάνω θέμα. Η μύτη μου, ρε φίλε, είναι όσο είναι το μασέτι. Εντάξει, δηλαδή, έχω κάποιες απορίες για το πού θα συμβεί αυτό. Τύπου, θα έχω πάει για σαφάρι στον Αμαζόνιο, ας πούμε.
Και απλά εκεί θα μου τα σκάσει, ρε παιδί μου, γιατί λέω κόψω τη μύτη μου. Γιατί αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο σενάριο που μου ήρθε, που στο χέρι μου βρίσκεται ένα μασέτι, ας πούμε. Αλλά γενικά, ναι, η μύτη μου είναι τεράστια. Δηλαδή, αυτό μπορούσα μετά να τη φάω ενδεχομένως. Λίγο πρόχειρο, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ. Έχεις δει γενικά τι παίζει εδώ πέρα? Έχεις δει άλλους τι κάνουν? Δηλαδή, άμα είναι αυτό πρόχειρο. Κάποια άλλα πρέπει να τα έχουν ζωγραφίσει, ξέρω εγώ, με τους αγκώνες τους, ας πούμε έτσι. Δεν, αυτό. Αυτό είναι υπέροχο. Προσπάθησα να κάνω το Γιάννη και το μήνυμα που περνάει από τα βίντεο του. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να περνάω μηνύματα στα βίντεο. Εκτός του ότι για κάποιο λόγο μοιάζω με οδηγός Φόρμουλα 1. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι αυτό το κόψιμο στο λαιμό ή κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, μ' αρέσει να περνάω αυτά τα κοινωνικά μηνύματα, τα όχι PUBG. Πρακτικά όλοι δημιουργήσουν στο subreddit. Παίξε PUBG, κοροϊδία για τη μύτη και είναι σε φάση. Ω, τι να κάνω. Κάτι πιο δημιουργικό να κάνετε, εντάξει. Φτάνει. Συγγνώμη για την έκρηξή μου. Συνήθως είμαι πολύ πιο ήρεμος, αλλά βγήκα από τα ρούχα μου. Ο Γιάννης μέσα από τα αθώα παιδικά μάτια. Και έχει δύο ζωγραφιές. Αυτό μπορεί να είναι και post γονιού. Η πρώτη ζωγραφιά είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι αυτή. Είναι ξεκάθαρα υπέροχες και οι δύο και δείχνουν και πιο χαρούμενος από την πραγματικότητα. Η αντίδρασή μου μετά το self-test. Εγώ έχω κάνει rapid, αλλά ναι, η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι μετά το rapid test, αν μου δίνανε ένα μασέτι, μπορεί να έκοβα τη μύτη μου. Προκειμένου να μην νιώθω αυτό, θα μου πεις θα νιώθεις χειρότερα. Δεν ξέρεις ποτέ. Κάποιος έχει προστάρει αυτό τώρα. Εδώ πέρα λέει η Legit Gaming GR είναι στη θάλασσα και ίσως, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα σάγκ, εντάξει. Γιατί είδαμε την πρώτη φωτογραφία που είναι φυλακή, ίσως έχει δραπετεύσει. Είναι στον Παναμά ή κάτι, δεν ξέρω. Τι έχω δει στο Netflix, σας λέω κι εγώ. Επόμενο είναι αυτό. Οι θρύλοι έλεγαν αλήθεια και έχεις κάνει καταπληκτικό edit. Μπράβο. Τώρα πλέον ο κόσμος ξέρει όμως, δεν μπορώ να κρύψω το μυστικό μου. Αν νιώθεις ποτέ άσχημα, απλά θυμάσαι ότι αυτός εδώ πέρα ο τύπος έπαιζε το γρασίδι. Στη σχολική του παράσταση. Και μετά είναι ο Πίτερ που βάζει τα γυαλιά και άμα νιώθεις άσχημα, να θυμάσαι ότι αυτό ο τύπος έπαιζε το γρασίδι στη σχολική του παράσταση. Και είμαι εγώ ως γρασίδι, εντάξει. Αυτό ήταν πολύ καλό, μπράβο. Και είναι και από βίντεο PUBG, απλά λέω. Γιάννης The Dark Lord και είναι αυτό το οποίο είναι αριστούργημα, εντάξει. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Έχει monocle, έχει top hat, έχει φλιτζάνι με τσάι, θα υποθέσω, εντάξει. Είναι υπέροχο, μπράβο. Μαμά, έλα να φας. Σήμερα έχουμε σουβλάκια. Εγώ. Και είναι πολύ accurate. Δείτε τη χαρά στο πρόσωπο. Είναι σουβλάκια. Ο πιτογύρι εδώ πέρα προτείνει να είναι έτσι από vote και downvote. Και ξέρεις κάτι, πιτογύρι μου, το ακούω. Θα δω πώς γίνεται να τα αλλάξω για να το κάνω. Οι σκέψεις μέσα στο κεφάλι του Γιάννη. Γιάννης. Καινούριο simulator. Και είναι και εκεί πίσω από τη μήνα στήριξη το παίξε PUBG που δεν φεύγει ποτέ από το κεφάλι μου, ξέρω εγώ, υποθέτω. Μια εκδρομή είπα να πάω και έσκασε ο Γκάνταλφ. Το καλό που σου θέλω να σταμάτησε, εντάξει. Δεν ξέρω σε τι φάση τον πέτυχε. Μπορεί να έπρεπε να προλάβει τη συντροφιά, να σκοτώσει τον Balrog, δεν ξέρω τι. Αλλά γενικά όταν κάνει το stop ο Γκάνταλφ, απλά σταματά. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει κάποια ρίσκα. Δεν μπορεί να μπλέξει, να πρέπει να τον ακολουθήσει ω το βουνό του χαμού. Να πρέπει να καταστρέψει ένα δαχτυλίδι. Συμβαίνει αυτό, αλλά είναι ο Γκάνταλφ σταματά. Εδώ βλέπουμε πως ό,τι για να γίνει ο Γιάννης το πολύ να ρίξει ένα χαμόγελο. Κοίτα, φαίνονται και τα δόντια μου εκεί πέρα από ό,τι διακρίνω, οπότε. Έκανα το Solidius στο Wii. Ξέρω, είναι χάλια. Δεν είναι ότι είναι χάλια, δηλαδή έχουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή τουλάχιστον τα μαλλιά είναι μαύρα. Αλλά γιατί μοιάζω, ρε παιδί μου, λες και είμαι από το Μεξικό. Δηλαδή δεν, ξεκάθαρα δεν έχω τέτοιο μουστάκι. Και η φωτογραφία που υπάρχει από δίπλα για reference είναι καμία σχέση. Μεταξύ μας, αν του βγάλεις το μουστάκι, είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας. Το 2012. Κάποιος πήρε το σκαμνί από το intro και το έκανε 3D με κανονικά μάτια και είναι λίγο τρομακτικό, μπορώ να πω. Και το τελευταίο post είναι το Καπέλα Συστήνα But Better. Και είναι αυτό, εντωμεταξύ, δεν ξέρω, το πρόσωπό μου το βλέπετε πώς είναι. Δεν φαίνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό που συμβαίνει, εντάξει. Είναι, δεν θέλω να κοιτάξω τα ιδιαίτερα, ας πούμε, κομμάτια του σώματός σου και επίσης δεν γνωρίζω τι έκανες πριν με το χέρι σου. Όπως και να έχει, αυτό το τελευταίο post. Το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Σας υπενθυμίζω ότι link υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε εκεί να πάτε να postάρετε ή να κάνετε upvote και downvote ό,τι post ανεβαίνουν τέλος πάντων μες το μήνα για να τα δω την τελευταία Κυριακή του μήνα. Και αυτά. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.